Με, τη, με, το, με την αύξηση του χρέους θα αφήσουμε τελευταία την Τουρκία, έτσι, γιατί θα, θα πάμε από την οικονομία στην πολιτική αργότερα με την Τουρκία. Λοιπόν, τι έγινε, συμφωνία επί της αρχής, αλλά τα δύσκολα είναι στη Βουλή των Αντιπροσώπων, εκτιμώ. Πάρα πολύ δύσκολα. Έχουμε την τετάρτη ψηφοφορία για την έγκριση συμφωνίας και αυτό γιατί σε αυτή τη συμφωνία, όπου στην ουσία προβλέπει το πάγωμα των μη στρατιωτικών δαπανών στα επίπεδα για το 2023 στα επίπεδα του 2022 και αύξηση μόλις 1,5% το 2025, έχει δυσαρεστήσει και τη, χρησιμοποιήσω μία, έναν όρο από το ελληνικό πολιτικό λεξιλόγιο, τη δεξιά με ακροδεξιά συνιστώσα στο Ρεπουμπλικανικό Κόμμα, αλλά και την αντίστοιχη κέντρο αριστερή συνιστόσα στο Δημοκρατικό Κόμμα για διαφορετικούς λόγους. Ε, οι Ρεπουμπλικάνοι έχουν μια κοινοβουλευτική ομάδα που λέγεται ε, Κοινοβουλευτική Ομάδα για την Ελευθερία. Είναι μια ομάδα που έχει ιδρυθεί από το 2015 και προέρχεται από το λεγόμενο κόμμα του Τσαγιού. Το οποίο θυμίζω. Το πιο σκληροπυρηνικό μία... κομμάτι των, των Ρεπουμπλικάνων. Σκληροπυρηνικό, και όχι μόνο αυτό, είχε κάνει πολύ έντονε αντιδράσει. Επί Προεδρίας Ομπάμα και μάλιστα ανάγκασε τον Ομπάμα να κάνει πίσω σε πολλέ ε, 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 πολιτικές του που αφορούσαν την κοινωνική περίθαλψη, στο λεγόμενο Ομπάμα Care. Ναι. Ε, τώρα, οι Ρεπουμπλικάνοι αυτή τη τάση, η Ρίστον Παρόδο και ο Ρόντε Σάντε προέρχεται από αυτή τη τάση, που οποίο φιλοδοξεί να ηγηθεί του Ρεπουμπλικανικού ναι. κόμματο, ε, εκφράζουν δημόσια αντιρρήσει, δηλαδή ότι δεν του ικανοποιεί, θέλουν μεγαλύτερε περικοπέ. Και ότι θα φτάσει το χρέο, θα υποστηρίζουν, θα επιδεινωθεί κατά 4 δισεκατομμύρια δολάρια, άρα θα αναγκαστεί αργά ή γρήγορα η ομοσπονδιακή κυβέρνηση να επιβάλλει φόρου. σω παίζεται και ένα μικροκομματικό παιχνίδι ενώπιον των εκλογών του 2024. Θέλουμε να κάνουν αισθητή την διακριτή του, θα έλεγα, τάση μέσα στο Περιπλανικό Κόμμα. Τώρα, στο Δημοκρατικό Κόμμα επίση υπάρχει μια επίση συγκροτημένη ομάδα που λέγεται ε, προ, δημο, προοδευτική δημοκρατική, μάλιστα είναι πολύ παλιά ε, και η μεγαλύτερη στο δημοκρατικό κόμμα τάση, οργανωμένη τάση, η οποία και αυτή, η οποία έχει 100, από λέγεται, 100 εκπροσώπους στη Βουλή των Αντιπροσώπων. Από κεντρώου μέχρι πιο αριστερούς, όπως είναι οι Οκάζοι Ορτές και άλλοι που προέρχονται από τους δημοκράτες σοσιαλιστές, δηλαδή μια ακόμα πιο αριστερή ε, Συνιστό τάση, αν μπορούμε να το πούμε έτσι, του Δημοκρατικού Κόμματο. Και αυτοί εκφράζουν αντιρρήσει διότι αυτέ οι περικοπέ. Τώρα, πώ θα συγκεραστούν να... όλα αυτά το, το κόμμα του Τσαγιού με του ε, υπερφιλελεύθερου ε, σε εισαγωγικά αριστερού του Δημοκρατικού Κόμματο, γιατί αριστερά στι ΗΠΑ δεν υπάρχει, αλλά το λέμε εμεί έτσι για να ναι, γίνει υπάρχει, σχηματικό. Εντάξει, είναι μία. Ναι, για να γίνει ναι, πιο σχηματικό. Αλλά πώ θα συγκεραστούν όλα αυτά. Μου φαίνεται πολύ, πολύ δύσκολο να υπάρξει συμβιβασμό. Πάρα πολύ δύσκολο. Φαίνεται ότι μόνο αν υπάρξει τυπη, άτυπη ή και οργανωμένη δικοματική συνένεση, ναι, δηλαδή μο... ναι. πολλοί ρεπουμπλικάνοι και πολλοί δημοκρατικοί ψηφίσουν υπέρ, ακόμα και αν κάποιοι ψηφίσουν κατά. Ε, αυτό βέβαια μπορεί να συμβεί και να περάσει η πρόταση, η συμφωνία. Αλλά εκτιμώ ότι ακόμα και έτσι θα δημιουργήσει σοβαρά προβλήματα και ρήγματα στα δύο κόμματα εξουσία της ΗΠΑ. Ναι. Αν έχουμε πάρα πολλού δημοκρατικού, όχι απλώ μερικού μεμονωμένου, αλλά οργανωμένη τάση, σε ένα αριθμό μεγάλο, ο οποίο ψηφίσει κατά. Και αντίστοιχα μεγάλο αριθμό ρεπουμπλικάνων επίση κατά, καταλαβαίνουμε ότι βάζουν μια ε, σοβαρή υποθήκη ναι. για να δημιουργήσουν με τον ένα ή τον άλλο τρόπο προβλήματα. Οι μέρα ρεπουμπλικάνοι εν ώψη να διεκδικήσουν την εναλλαγή εξουσία από τον Biden, οι πιο αριστερή απέναντι στον Biden, τον οποίο στηρίζουν, αλλά σου λέει θέλουμε μέτρα, γιατί αυτή η συμφωνία στην ουσία περικόπτει πάρα πολύ ε, μέτρα κοινωνικά, όπως είναι βάζει όρους εργασιακούς ακόμα και για την επιστηριστική βοήθεια. Στην Αμερική υπάρχουν τα λεγόμενα food stamps. Είναι κάτι σαν κουπόνια στην ουσία, που και εργαζόμενοι οι Αμερικανοί, αλλά που είναι. Τα Αμερικάνικα πα. μπορούν να παίρνουν τρόφιμα. Ακριβώ. Τα Αμερικάνικα πα. Είναι πας. Από την εποχή του New Deal. Ναι. Είναι ένα μέτρο που έχει καθιερωθεί από την εποχή του New Deal, ναι. μέσα στη δεκαετία του 30. Ναι. Τώρα, η συμφωνία αυτή βάζει και άλλα εμπόδια, που σημαίνει ότι εκατομμύρια Αμερικανοί, φτωχοί μεν, μπορεί να μείνουν έξω και από την ψηφιστική βοήθεια. Συν τα προβλήματα περικοπέ στην περίθαλψη, την υγειονομική, σε προγράμματα άλλα κοινωνικά. Στην εκπαίδευση, τουλάχιστον υποτίθεται ότι οι αριστεροί του Δημοκρατικού Κόμματο έχουν μεγαλύτερε κοινωνικέ ευαισθησίε και θέλουν να υπερασπιστούν. Δεν ξέρω αν έχουν μεγαλύτερε ε, κοινωνικέ ευαισθησίε γενικά, αλλά από το κόμμα του Τσαγιού προφανώ έχουν πολύ μεγαλύτερε κοινωνικέ ευαισθησίε. Και να δούμε αν αυτό το κόμμα του Τσαγιού, το οποίο πραγματικά έχει κάνει τη ζωή δύσκολη του Μπαράκ Ομπάμα, αν θα κάνει τώρα δύσκολη για τη ζωή του ε, ανθρώπου, ο οποίο ήταν αντιπρόεδρο του και πλέον είναι πρόεδρο των ΗΠΑ, του Τζο Μπάιντεν. Για να αφήσουμε όμω τι ΗΠΑ, Τετάρτη ή πέμπτη. Πέντε... Τετάρτη. Ψηφοφορία Τετάρτη. Τετάρτη η ψηφοφορία και βέβαια μέχρι 5 Ιουνίου. Δίνεται, είναι, θεωρείται η ημερομηνία κλειδί ότι ξεμένει από λεφτά. Παιδιά, και... ή αυξάνουμε και... το χρέο ή, ή χρεοκοπούμε. Αυτή είναι επί τη ουσία η εποδό ή... που, που υπάρχει. Άτο. Λοιπόν, αυτοί πάντω που έχουν